φίλοι του Δραμινά Sport Web TV, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή. Σάββατο σήμερα 8 του Δεκέμβρη και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, όπου ο Πανδραμαϊκός αποσπάστηκε από την ομάδα των Αμπελοκήπων κατά 8 βαθμούς, καθώς κέρδισε σήμερα σε αντίθεση με την ομάδα του Γιάννη Ιωαννίδη, η οποία ιτήθηκε στην Πέτρουσα. Παραμένει όμως ένας ακόμη διόκτης σε απόσταση 5 βαθμών. Αυτή είναι η ομάδα της Προσοτσάνης, η οποία κέρδισε τον Βόλακα σε ένα μάτς το οποίο είχε την υπεροχή και κατάφερε να φτάσει εύκολα στην νίκη. 12η αγωνιστική λοιπόν, Δραμινά Sport Web TV. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, subscribe όπως το βλέπετε κάτω δεξιά στο βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα μας τα βίντεο. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και βίντεο με τα παιδικά πρωταθλήματα, αναλυτικά τους σκόρες και λεπτομέρειες σε όλες τις κατηγορίες. Πάμε τώρα στα δικά μας. Α κατηγορία, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, 12η αγωνιστική όπως είπαμε, και να δούμε τα αποτελέσματα συνοπτικά. Καλαμόνας Καλυβρίση 3-5, Προσοτσάνη Βόλακας 3-0, Κύρια Νέα Μισός 1-1 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, Δοξάτο Πανδραμαϊκός 0-3, Ξηροπόταμος Ιταγρή 1-1, Φωτολίγος Χωριστή 0-1 και Πετρούσα Αμπελόκηποι όπως είπαμε 3-0. Ρεπό είχαν σήμερα η Μαυραετή Δουμπέσα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα σημερινά μάτς. Στον Καλαμόνα οι φιλοξενούμενοι στο 10 προηγήθηκαν με τον Λάμπρο, ο οποίος πέτυχε 3 γκολ στο σημερινό μάτς. Ισοφάρισε ο Καλαμόνας στο 18 με τον Στέφανο, με τον Στέφανο Ιωαννίδη. Στο 20 ο Ψηλίδης έδωσε προβάδισμα και πάλι στην Καλυβρίση. Στο 25 ο Πατσίδης πέτυχε το 1-3 για να διαμορφωθεί το 1-4 στο 40 από τον Λάμπρο. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη με την έναρξη του Αγάποφ μείωσε σε 2-4 για τον Καλαμόνα. 3 λεπτά αργότερα όμως το 49 ο Λάμπρου πέτυχε το 2-5 και ταυτόχρονα το τρίτο του γκολ στο σημερινό μάτς. Για να φτάσουμε στο 89 όπου ο Μήλο για λογαριασμό του Καλαμόνα διαμόρφωσε το τελικό 3-5. Στην Προσοτσάνη ο Τσαρμακίδης ο Κώστας βάζει υποψηφιότητα για το πιο γρήγορο γκολ του φετινού πρωταθλήματος, καθώς μόλις το 32ο δευτερόλεπτο πέτυχε το 1-0. Για τον Γυμναστικό Σύλλογο σε ένα παιχνίδι που η Προσοτσάνη επικράτησε 3-0 του Βόλακα. 1-0 λοιπόν στα 32 δευτερόλεπτα με τον Κώστα Τσαχμακίδη. Στο 43 ο Καρακάσης το 2-0. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη στο 65 ο Ρούσος δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, δίκρισε την κόκκινη, αποβλήθηκε. Με 10 οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό του πλεονέκτημα, το έχασαν κιόλας στο 73 όταν ο Ράδος αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα, έτσι με 10 και οι δύο ομάδες. Στο 81 ο Τσαρμακίδης διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για να έχουμε στο 87 την απευθείας κόκκινη κάρτα του Μαρίγκου, ο οποίος έπεσε στα πόδια του Δημήτρη του Αθανασιάδη επικίνδυνα και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Αποβλήθηκε με 9 λοιπόν ολοκλήρωσε το μάτσο Βόλακας, με 10 η Προσοτσάνη. Στην Φτελιά έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τα Κύρια να πιέζουν για να φτάσουν στη νίκη, με τη Νέα Μισό όμως έξυπνα στημένη να καταφέρνει να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας, έχοντας σε φανταστική μέρα τον goalkeeper της, τον Θεόφιλο τον Γιασκουλίδη. Οι Κυριώτες προηγήθηκαν με τον Στεριανό στο 20, στο 44 ο Ματσκαλίδης εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος του τερματοφύλακα του Ιωαννίδη των Κυργίων και ισοφάρισε σε 1-1. Στην επανάληψη τα Κύρια πίεσαν για να φτάσουν στη νίκη, είχαν δοκάρει με τον Λάζαρο Μουρατίδη στο 56, αλλά δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την νίκη. Εδώ είχαμε μια φάση η οποία στιγμάτισε το παιχνίδι, ήταν γύρω στο 85-86 λεπτό της συνάντησης, όταν ο Λάζαρος Μουρατίδης με το στήθος τροφοδότησε τον Ιωαννίδη, αυτός έπιασε την κεφαλιά, βρισκόμενος όμως σε θέση offside όπως αποφάσισαν αργότερα βοηθός και διαιτητής. Το γκολ αρχικά που πέτυχε ο Ιωαννίδης μέτρησε, υπήρξαν διαμαρτυρίες των παικτών της Νέας Αμισού προς τον βοηθό,
αφού σε σκέφτηκαν βοηθό και διαιτή, ακύρωσαν στη συνέχεια τον γκολ για να έχουμε στη συνέχεια τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων, όπου τόσο ο Πάγκος όσο και οι ποδοσφαιριστές πήγαν στο διαιτητικό τρίο, το οποίο αποσύρθηκε για ένα πεντάλεπτο περίπου στα αποβιτήρια για να ηρεμήσει η κατάσταση. Η ουσία ήταν ότι το γκολ ακυρώθηκε. Αν ακυρώθηκε σωστά ή όχι, αυτό μόνο αν δει κάποιος τα πλάνα μπορεί να αποφασίσει. Η ουσία είναι ότι παρέμεινε το 1-1 και ίδια νέα μισός ισόπαλη λοιπόν. Πάμε τώρα στο Δοξάτο, που ο Παδαρμαϊκός άργησε 30 λεπτά να πετύχει το πρώτο του γκολ και να βάλει τις βάσεις για να διατηρηθεί στην κορυφή. Το πέτυχε στο 32 με τον Μπερούκα. Ο Μπερούκας λοιπόν το 0-1, στο 43 ο Υψηλός το 0-2 που ήταν και σκορ ημιχρόνου, στο 68 και Χαγιάς πέτυχε το 0-3 που ήταν τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στο Δοξάτο και τον Παδραμαϊκό. Στον Ξηροπόταμο ο Μέγας έχασε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, για να φτάσει στη νίκη. Έμεινε στο 1-1, στο 11 ο Αλεξίου πέτυχε το 1-0, ο Ξηροπόταμος με αντίπαλο φυσικά τους Σιταγρούς. 1-0 λοιπόν στο 11 με τον Αλεξίου, 1-1 στο 40 με τον Τρελόπουλο, και από εκεί και μετά έχασε πολλές ευκαιρίες με τον Μιχάλη τον Κωνσταντινίδη ο Ξηροπόταμος και με τον Μαδεμλή τέταρτε που δεν χάνονται όπως μου ανέφεραν. Η ουσία είναι ότι και εδώ δεν είχαμε νικητή. Στο Φωτολίγο συγχωριστή δραπέτευσε με το διπλό, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ποιος άλλος, ο Δημοκράτης, ο Δημητριάδης στο 60, εδώ είχαμε την αποβολή για την ομάδα του Ορφέα Χωριστής. Στο 94 στις καθυστερήσεις αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Παρασκευάς. Πετρούσα Αμπελόκηπη 3-0, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να έχουν δοκάρι στο 39 με τον Δροσίδη. Στην επανάληψη ο Αμπελόκηπος ήταν πάρα πολύ κακός, ίσως το χειρότερο του παιχνίδι σε αυτό τον πρώτο γύρο και ιδίως το χειρότερο του ημίχρονο και ιδίως το δεύτερο. Στο 46 ο Γεωργιάδης πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, και αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, όπως με ενημέρωσαν. Ήταν το 1-0 για την Δόξα. Στο 63 και το 83 ο Δροσίδης ό,τι δεν πέτυχε στο 39 το κατάφερε δύο φορές και διαμόρφωσε το τελικό. Πετρούσα Αμπελόκηπη 3-0. Ρεπό, όπως είπαμε, είχαν η Μαυραετή Δουμπέσα. Και πάμε να δούμε τώρα την βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά από 12 παιχνίδια. Ο Παδραμαϊκός έχει 31 βαθμούς, ακολουθεί η Προσοτσάνη στους 25. Οι Αμπελόκηποι και η Πετρούσα έχουν 23, ο Βόλακας 21, 18 για τη Χωριστή, 17 για τα Κύρια, 16 για την Καλυβρίση, 15 για το Δοξάτο. Στους 13 η Νέα Μισός, 10 για τον Καλαμόνα, 6 για τους Σιταγρούς και το Φωτολίγος, στους 4 ισοβαθμούν Δουμπέσας και Ξηροπόταμος. Μερικά στοιχεία των πρώτων 12 αγωνιστικών. Την καλύτερη επίθεση την έχει ο Παδραμαϊκός με 39 γκολ. Το Φωτολίγος έχει την χειρότερη επίθεση με 5, ενώ την καλύτερη άμυνα εξακολουθεί να την έχει η Πετρούσα με 5 γκολ, έναντι της χειρότερης άμυνας που την έχει ο Δουμπέσας με 38. Την επόμενη αγωνιστική, την 13η του πρωταθλήματος, θα έχουμε τα εξής παιχνίδια. Καλυβρίση Βόλακας, Νέα Μισός Καλαμόνας, Παδραμαϊκός Κύρια, Σιταγρή Δουμπέσας, Χωριστή Δοξάτο, Αμπελόκηπη Ξηροπόταμος, Πετρούσα Φωτολίγος, Ρεπό θα έχει η Προσοτσάνη. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο από το Δραμηνά Sport Web TV, και αν σας άρεσε κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι, θα ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Όσο βλέπουμε ότι η προσπάθεια αυτή σας αρέσει, τόσο και εμείς θα τη συνεχίσουμε. Να είστε όλοι καλά, γεια σας!